Παρμενίδης ο Ελεάτης. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι που δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο. Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το βίο και το έργο του Παρμενίδη και το μοναδικό κείμενό του που διασώθηκε είναι αποσπάσματα ενός ποίηματος με τον τίτλο «Περιφύσεως». Ωστόσο περιλαμβάνει ένα από τα πρώτα δείγματα λογικής επιχειρηματολογίας, όπου ίσως ως αντίδραση απέναντι στον Ηράκλειο, ο Παρμενίδης προσπαθεί να αποδείξει ότι η αλλαγή είναι αδύνατη και ότι η πραγματικότητα είναι μοναδική, αδιάσπαστη και ομογενής. Στο πρώτο τμήμα του ποίηματός του, ο δρόμος της αλήθειας, που όπως ισχυρίζεται το αποκαλύφθηκε στη διάρκεια συνάντησης με μία θεά, ο Παρμενίδης διαχωρίζει την κατάσταση ανάμεσα σε μία έρευνα για αυτό που είναι και σε μία έρευνα για αυτό που δεν είναι. Το δεύτερο, όπως υποστηρίζει, είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι που δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο ούτε να το εκφέρουμε, επειδή είναι το ίδιο με αυτό που δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Η ουσία αυτής της μυστικιστικής δήλωσης είναι πως προκειμένου να σκεφτούμε κάτι που δεν υπάρχει, λόγω χάρη ένα μονόκερο, πρέπει να σχηματίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιδέα. Προφανώς η ιδέα ενός μονόκερου. Αλλά εάν σκεφτούμε έναν μονόκερο, αυτό σημαίνει ότι ο μονόκερος ή η ιδέα του μονόκερου υπάρχει στο μυαλό μας και επομένως δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι οι μονόκεροι δεν υπάρχουν καθόλου. Η επιχειρηματολογία περιλαμβάνει κυρίως δύο πολύπλοκα ζητήματα. Πρώτον, τι ακριβώς εννοούμε με το «υπάρχει» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να υπάρχει κάτι μέσα στον κόσμο και στο να υπάρχει μέσα στο νου μας. Έτσι αρχίζει μια διένεξη που θα επανεμφανιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της φιλοσοφίας σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, με διασημότερη την περίπτωση του οντολογικού επιχειρήματος του Άνσελμου περίπου 1500 χρόνια αργότερα. Δεύτερον, ποιες είναι οι διασυνδέσεις ανάμεσα στις σκέψεις, στις λέξεις και στα πράγματα. Αν αυτή η αντιπαράθεση γνωμών ξεκίνησε με τον Παρμενίδη, απασχόλησε όλους τους κύριους στοχαστές έκτοτε, επηρεάζοντας ακόμα και τα δημιουργικά έργα του 20ου αιώνα φιλοσόφων όπως ο Μπέρναρντ Ράσελ, ο Λούντβικ Βίνγκενστάιν και ο Κουίν. Επειδή ο Παρμενίδης πίστευε ότι η σκέψη κάποιου πράγματος αρκούσε για να του προσφέρει κάποια επίφαση ύπαρξης, τότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε μόνο ό,τι υπάρχει. Και τώρα ακολουθεί το δεύτερο μέρος του παραγωγικού συλλογισμού του Παρμενίδη. Το πρώτο γνωστό παράδειγμα τυπικής παραγωγής από το γενικό προς το επιμέρους στην ιστορία της δυτικής σκέψης. Η σκέψη οποιοδήποτε πράγματος που υπάρχει υπενήσεται την ύπαρξη ενός κάτι που δεν υπάρχει. Αν κάτι είναι πράσινο, δεν είναι κόκκινο. Αν κάτι είναι άνθρωπος, δεν είναι σκύλος. Ένα σπίτι δεν είναι κάρο κλπ. Αλλά επειδή με τα προηγούμενα επιχειρήματά του ο Παρμενίδης έδειξε πως οι σκέψεις αρνητικής ύπαρξης είναι αδύνατες, φαίνεται πως δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε διακρίσεις θετικής ύπαρξης. Για να διαχωρίσουμε το χ από το ψ, πρέπει να πούμε ότι το χ δεν είναι το ψ, δηλαδή αυτό ακριβώς που ο Παρμενίδης υποστηρίζει πως είναι αδύνατο. Επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε έναν λογικό διαχωρισμό ανάμεσα σε διαφορετικά πράγματα στον κόσμο. Ο Παρμενίδης συμπεραίνει ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως όλα υπάρχουν και επομένως η πραγματική φύση της πραγματικότητας, όσα υπάρχουν, είναι μια αδιάσπαστη, ομογενής, μοναδική ενότητα. Με αντίστοιχα επιχειρήματα ο Παρμενίδης αποπειράται να δείξει ότι η αλλαγή είναι επίσης αδύνατη. Αν κάποιος μπορεί να σκεφτεί κάτι που θα υπάρξει στο μέλλον, τότε πρέπει να υπάρχει στο νου του τώρα. Αν κάποιος μπορεί να θυμηθεί κάτι ή κάποιον που πέθανε, τότε αυτό το κάτι ή ο κάποιος πρέπει να υπάρχει στο νου του τη στιγμή που το ή τον σκέφτεται. Επομένως, συμπεραίνει ο Παρμενίδης, η εμφάνιση της ύπαρξης και ο τερματισμός ή ο θάνατος είναι ψευδαισθήσεις και η αλλαγή είναι μια ψευδαίσθηση. Όλα είναι ένα, αδιαίρετα, αμετάβλητα και αιώνια. Είναι σαφές στον σύγχρονο αναγνώστη ότι η λογική Παρμενίδη είναι αβάσιμη, αλλά οι ισχυρισμοί περί της αρνητικής ύπαρξης θα γίνονταν σαφώς κατανοητοί μόνο με την εμφάνιση της σύγχρονης φιλοσοφικής λογικής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, πέρα από την ιστορική σημασία της πρώτης γνωστής απόπειρας παραγωγικού συλλογισμού, που αργότερα θα τελειοποιεί το
στα έργα του Αριστοτέλη, ο Παρμενίδης είναι σημαντικός επειδή υπογράμμισε τις περιπλοκές και τις λογικές επιλογές που είναι συγγενείς στις αντιλήψεις περί ύπαρξης και στις σχέσεις ανάμεσα στη γλώσσα, τη σκέψη και την πραγματικότητα.